συμφιλίωση με την κτήση. Στον γέροντα δόθηκε το χάρισμα να συναναστρέφεται με τάγρια θηρία χωρίς να τον βλάπτουν, όπως συνέβαινε στον Αδάμ πρώτης πτώσεως και σε πολλούς Αγίους. Έλεγε ο γέροντας, από την στιγμή που ο άνθρωπος έρθει στην θέση του άλλου, μετά όλους μπορεί να τους αγαπήσει, και τους ανθρώπους, ακόμα και τα ζώα και τα θηρία. Τα πάντα τα χωράει μέσα του και βγαίνει ο εαυτός του από την αγάπη του. Κάποια φορά ήρθαν δύο μικρές αρκούδες μέσα στην αυλή του μοναστηριού του Στομίου. Ο γέροντας τις έπιασε από το σβέρκο και τις είπε, «Άλλη φορά μην μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι. Να έρχεστε πίσω από την κουζίνα και να σας ταΐζω». Και τις οδήγησε στο μέρος αυτό. Αυτό το διηγήθηκαν δύο κονιτσιώτες στον δόκιμο του Στομίου Παύλο. «Μαρτυρία μοναχού Αλυπίου Αγιανανίτου». Γνώρισε τον γέροντα από την ηλικία των 15 ετών. Με τη χάρη του Θεού έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Πήγαινα και τον έβλεπα κάθε μέρα. Άκουγα για τα θαύματά του και μου είχε γεννηθεί η επιθυμία να δω ένα θαύμα του. Για ένα μήνα περίπου είχα αυτόν τον λογισμό. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό αρχές Νοεμβρίου πήγα να τον δω και τον βρήκα να πλένει τα χέρια του έξω στο βαρελάκι. Ήταν μόνος. Άνοιξε και μου είπε να περιμένω. Πήρε πίσω από το βαρέλι ένα λουμινόχαρτο όπου μέσα είχε ψίχουλα. Το άνοιξε και κοίταξε προς τον ουρανό. Ενώ χαρακτηριστικά δεν υπήρχε κανένα πουλί, αμέσως μαζεύτηκαν σμήνοι πουλιών. Πού βρέθηκαν ξαφνικά τόσα πουλιά? Άλλα κάθονταν στο κεφάλι του, άλλα στους ώμους και στα χέρια του, και αυτός τα τάιζε. Βλέποντας αυτό το θέαμα, με κατέλαβε αμηχανία. Χτυπούσε γρήγορα η καρδιά μου από συγκίνηση και γελούσα αμήχανα. Ο γέροντας χαμογελώντας έλεγε στα πουλιά, «Πάτε και σε αυτόν». Τα μιλούσε σαν να ήταν άνθρωποι. Ένα που καθόταν στο χέρι του του έλεγε, «Πήγαινε και σε αυτόν, δικός μας είναι». Αυτό διήρκησε 2 λεπτά περίπου. Σε μια στιγμή, ο γέροντας δίπλωσε το λουμινόχαρτο και τα πουλιά εξαφανίστηκαν. Ήμουν σαστισμένος και τον κοίταζα. «Πήγαινε τώρα», μου είπε.